Μπορεί επί χρόνια διαγωνισμοί και θέσεις γιατρών εσύ να μην μπορούσαν σε μια σειρά από ειδικότητε να λειτουργήσουν καθοριστικά, αφού δεν φαινόταν να υπάρχει ενδιαφέρον από γιατρού. Το αίτημα, ωστόσο, ο διαγωνισμό φέτο σε ό,τι αφορά το παγνί, να αφορά μέλη ΔΕΠ, δηλαδή πανεπιστημιακού, και όχι γιατρού εσύ, δείχνει πω έχει μια διαφορετική προοπτική, αφού για 23 θέσει που έχει ήδη βγει στον αέρα διαγωνισμό, ήδη οι καταγραφέ δείχνουν δυναμικό ενδιαφέρον. Μπορώ να ότι από τις θέσεις που έχουν βγει στον αέρα όλες οι θέσεις, ακόμα και θέσεις οι οποίες ε, δύσκολα βρίσκεις υποψηφίους όπως είναι η αναισθησιολογία ή η ψυχιατρική ε, οι θέσεις που βγήκαν στον αέρα ε, έχουμε αρκετούς υποψηφίους και μάλιστα συναδέλφους από το εξωτερικό αναστρέφοντας το κλίμα αυτή τη στιγμή των επιστημόνων που πηγαίνουν στο εξωτερικό. Όπω ανέφερε ο πρόεδρο τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτη, Γιώργος Κοχιαδάκης, το αίτημα για μέλη ΔΕΠ και όχι θέσει ΕΣΥ για φέτο δείχνει ότι έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση ακόμη και σε ειδικότητε που μέχρι σήμερα ήταν δυσέβρετε, όπω οι αναισθησιολόγοι. Είναι θέσει οι οποίε προοριζόταν για τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία θέσεις μελών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίες... Κατόπιν συνεννόηση των δύο Υπουργείων, προκυρήσονται θέσει μελών ΔΕΠ. Με δεδομένο το πρόβλημα τη υποστελέχωσης, το αίτημα των ιατρικών σχολών για μέλη ΔΕΠ περίπου 250 σε όλη τη χώρα, δείχνει να μπορεί να βοηθήσει εκτός από τα πανεπιστήμια και τις κλινικές, υπηρετώντας έναν ακόμη σπουδαίο σκοπό, αφού όπως φαίνεται από τα μέχρι στιγμής τουλάχιστον στοιχεία, τις θέσεις αυτές διεκδικούν επιστήμονες που έχουν φύγει στο εξωτερικό και αναζητούν ευκαιρία να επιστρέψουν. Τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο εξωτερικό ε, έχουν το όνειρο να ξαναγυρίσουν στην Ελλάδα. Σίγουρα μια θέση σε... Ε, ένα πανεπιστήμιο είναι πιο δελεαστική από μία θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγεία με τι συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Σύστημα Υγεία, δηλαδή των χαμηλών μισθών και των κακών συνθηκών εργασία. Αυτό το μέτρο των 23 πανεπιστημιακών που έρχονται στο σύστημα υγεία στο Ηράκλειο από μόνο του δεν θα δώσει ανάσα, αν δεν την ίδια ώρα δεν δοθούν κίνητρα στου υπόλοιπου υγειονομικού, τέτοια που να μπορέσουν να έρθουν και οι υπόλοιπε ειδικότητε. Θα είναι στα στον ωκεανό και θα είναι μια τρύπα στον ωκεανό αυτό το μέτρο. Να χρησιμοποιήσουν αυτό το παράδειγμα και να δουν ότι μόνο όταν δίδονται κίνητρα θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τη υποστελέχωση, επισήμανε ο πρόεδρο των εργαζομένων του Παγνί. Το να έρθει ένα πανηψιακό πεντοχυρούργο, καλώ να ορίσει. Μετά όμω τι, Μόνο του θα κάνει τι εφημερίε, μόνο του θα κάνει τα εξωτερικά ιατρία, μόνο του θα κάνει τα επίγοντα, μόνο του θα χειρουργεί. Πάντω, μέσω των 23 συνολικά θέσεων που προβλέπεται ω μέλη ΔΕΠ να τοποθετηθούν το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι στο Παγνί, είναι επιστήμονε που θα στελεχώσουν κλινικέ όπω παιδιατρική, αιματολογία, αναισθησιολογία, δερματολογία, γενική, χειρουργική, καρδιολογία, με ευτική ορθοπαιδική και πνευμονολογία, αλλά και των τριών κομβική σημασία κλινικών που λειτουργούν χωρί μέλη ΔΕΠ αυτή την ώρα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη λειτουργία του, όπω είναι η παιδοψυχιατρική, η παιδοχειρουργική και η νευροχειρουργική. Ε, ενώ ε, σε πολλά νοσοκομεία και, και ακόμα και στα πανεπιστημιακά προκυρισόταν θέσει οι οποίε ήταν άγονε. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μπορώ να διαβεβαιώσω ότι και στι 23 θέσει που έχω με βγάλει στον αέρα οι υποψήφοι είναι αρκετοί και θα πρέπει να διαλέξουμε.